Θα δούμε, κυρίες και κύριοι, όλα τα νεότερα από τα μέτωπα με τη βοήθεια της Αθηνάς Παπακώστα που είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Αθηνά, ξεκινούμε από αυτές τις εικόνες και βλέπουμε αυτήν την οβίδα στην περιοχή Κουρινιόφκα στο Κίεβο, η οποία είναι το χτύπημα στη δεύτερη πολυκατοικία, στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Και αυτήν την ώρα, όπως θα δούμε, περνά και ένα αυτοκίνητο. Το χτύπημα, λοιπόν, είναι αυτό το οποίο παρακολουθούμε και συνολικά μαζί και με την περιοχή. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ Βίκης Παύλου, το πρώτο βίντεο του δελτίου μας στην περιοχή Ομπολών, στο βόρειο Κίεβο. Θα δούμε τις εικόνες. Εδώ είναι η εικόνα της απόλυτης καταστροφής. Εδώ βλέπουμε την εικόνα σε ένα κτίριο κατοικιών, το οποίο φυσικά τυλίχθηκε στις φλόγες μετά το πλήγμα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, φαίνεται να υπάρχει ένας νεκρός και 6 τραυματίες, ενώ έχει διαλυθεί και ένα λεωφορείο άδειο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουμε από διεθνή μέσα ενημέρωσης. Άρα, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε ότι πλέον οι Ρώσοι χτυπούν, βομβαρδίζουν και το Κίεβο. Έχουμε αυτό το τριπλό χτύπημα σήμερα. Είχαμε το χτύπημα και στο εργοστάσιο Αντόνοφ. Είναι εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών. Το Κίεβο είναι περικυκλωμένο. Σε λίγο θα πάμε και στο Μίλτο Σακελάρη, καθώς αυτή την ώρα δίνουν συνέντευξη τύπου οι Ουκρανοί που ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις.